Είναι πολύ λυτρωτικό, παιδιά. Μπράβο. Εγώ θυμάμαι στην πρώτη γυμνασίου είχα προσπαθήσει να καπνίσω. Και άνοιξε η μαμά μου το σπίτι, γιατί έβλεπα όλους μου τους φίλους, τους μεγαλύτερους στο σχολείο. Και άνοιξε η μαμά μου το σπίτι και είδα ότι είχα βάλει ανάποδα το τσιγάρο. Δηλαδή είχα το άναβα ανάποδα, γιατί δεν ήξερα, αλλά ήθελα να δω πώς είναι. Τέλος πάντων, και με έπιασε στα πράσα, στο μικρό μπάνιο. Αφού στην αρχή σοκαρίστηκε, μετά την έπιασαν τα γέλια, γιατί μου λέει δεν γίνεται καν έτσι, δεν ξέρεις τι πας να κάνεις, είναι επικίνδυνο. Μόλις με έπιασε αγκαλιά και μου είπε: Άκου, οτιδήποτε κι αν θες, είτε έχεις να δοκιμάσει, είτε θα δοκιμάσει, είτε θες, εγώ είμαι εδώ να μου τα μοιραστείς όλα, να τα πούμε όλα και να σου πω τη δική μου άποψη. Αλλά μην κάνεις τίποτα κρυφά. Είτε αυτό αφορά σε μια χαζομάρα τέτοιου τύπου, ότι θέλω να κάνω αυτό που βλέπω από τους μεγαλύτερους, είτε αυτό αφορά στο τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω ή στο τι αισθάνομαι για τον χι άνθρωπο της ζωής μου. Σε πληροφορώ ότι τώρα το θυμάμαι αυτό με πάρα πολύ αγάπη. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή τότε μπορεί να είχα αισθανθεί πολύ αμήχανα. Που ξέρεις, με είχε βάλει στον καναπέ και μου έκανε αυτές τις συζητήσεις που σε αυτή την ηλικία. Ή να μην χάνω μια μαμά να μιλάει με την κόρη της. Και συνήθως σου βγαίνει και μια αντίδραση ως παιδί. Ναι, όχι, εμένα τότε δεν μου είχε βγει. Γιατί με έβλεπα να γελάει και νομίζω γέλαγα κι εγώ. Γιατί είχα καταλάβει την γκάφα που έκανα. Αλλά μετά το θυμάμαι τώρα ότι μπορούσα να μοιραστώ τα πάντα. Και λέω, αχ, τι ωραία που μοιραζόμουν τα πάντα, είτε συμφωνούσαν είτε διαφωνούσαν. Σοβαρά, μιλάς, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην επιβαλάει βάρη το ένα άνθρωπο.